Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε, είπαμε. Θα ταξιδέψουμε πολύ μακριά. Σε άλλο κόσμο. Βράδυ θα είναι εκεί που θα πάμε. Και τα πλάνα αποκαλύπτουν και την τοποθεσία. Μάλιστα. Σίδνεϊ. Σίδνεϊ, Αυστραλία. Γιατί και ένας Έλληνας έχει τρελάνει τους Αυστραλούς με τη συνταγή του. Θα γνωρίσουμε τον Έλληνα, ο οποίος βρίσκεται τα 13 τελευταία χρόνια εκεί στην περιοχή, στη μακρινή Αυστραλία, και μετέφερε την συνταγή, την γεύση των ξεχωριστών ελληνικών λουκουμάδων στους Αυστραλούς. Οι Αυστραλοί γνώρισαν τις λουκουμάδες μέσα από τον κύριο Στέργιο Γιάννακλη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, καλησπέρα στην Ελλάδα. Τι κάνετε? Λοιπόν, από ό,τι έχω μάθει, έχετε ξενυχθήσει για να πραγματοποιήσουμε εδώ τη ζωντανή μας σύνδεση. Ναι, ναι, φυσικά. Κλείσαμε πριν 3 ώρες περίπου. Ναι. Καθίσαμε πίσω για να κάνουμε τη ζωντανή μετάδοση. Ναι. Αλλά επειδή έχω μεγάλη αγάπη για την Κρήτη, έκατσα. Τι να κάνω. Έπρεπε να ξενυχθήσω. Και εμείς για τους Έλληνες της Αυστραλίας. Αδυναμία και αγάπη. Για πες μας λίγο τώρα, πώς ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αυτή η έμπνευση να μεταφέρεις τους λουκουμάδες στην Αυστραλία και να σε γνωρίσουν όλοι? Ήρθα Αυστραλία εγώ, δούλεψα εδώ, έφτιαξα και άλλες επιχειρήσεις εδώ. Έτυχε η σύζυγος να μου πει, λείπει κάτι διαφορετικό από την Αυστραλία σε σχέση με ελληνικό φαγητό. Δηλαδή υπήρχαν γύρι, υπήρχαν σουβλάκια και τα λοιπά. Και μου λέει, μήπως να κάνεις λουκουμάδες. Και έτσι το βάλαμε μπροστά και ανοίξαμε. Έλα να σου πω, είναι street food, δηλαδή είναι κάτι σαν καντίνα εκεί η επιχείρηση? Θα σου λήξω το μαγαζί του αν θες. Βέβαια, βέβαια. Για γύρισε. Πρέπει να έρθω από εκεί. Έχω το παιδί εδώ που τραβάει. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Γεια σου, Νάσο. Γεια σας. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι καντίνα, είμαστε κανονικό μαγαζί. Τι καντίνα, αυτό είναι VIP? Ναι, δεν είναι κανονικό. Είναι μεγάλο, δεν είναι... Λοιπόν, ναι, και εδώ κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Μαθαίνουμε τον κόσμο τις λουκουμάδες. Σέργε, στην αρχή οι Αυστραλοί σε εμπιστεύτηκαν εύκολα στη γεύση των λουκουμάδων? Δηλαδή, τους είχε φανεί περίεργο ή μπήκαν απευθείας στη γεύση και την απείλαυσαν? Δεν τους ξέρανε πολύ οι Αυστραλοί, οι Έλληνες που είναι εδώ πέρα οι ομογενείς, το ξέρανε. Και σιγά σιγά εμείς με τη διαφήμιση, στόμα με στόμα και τα λοιπά, ξεκινήσανε να το ζητάνε. Έλα να σου πω, στην αρχή βγήκες εκεί απ' έξω στο πεζοδρόμιο με κυπελάκια και ότι σέρνες να δοκιμάσουν? Όχι. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, αλλά όχι, ήμασταν πολύ με το Instagram και τα λοιπά. Ναι. Και τους δείχναμε πώς τους φτιάχνουμε, δηλαδή το ζητούσαν να δούνε τι είναι αυτό, ας πούμε, που τους δείχνουμε. Φαντάζομαι αλλά, στηρίζουν και πολλοί Έλληνες εκεί την προσπάθειά σου, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη ομογένεια εδώ πέρα και την κοινότητα, ας πούμε, την ελληνική, και σε Σίδνεϊ και σε Μελβούρνη, και ξέρουν ήδη τι είναι. Αν δείτε το logo, το έχω γράψει και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Ναι. Το έκανα εύκολο. Αν το δεις, είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Α, βέβαια, βέβαια. Και αγγλικά και ελληνικά. Δεν μετάνιωσες που πήγες Αυστραλία? Τους πρώτους 6 μήνες. Α, ήταν... Ήρθα μικρός, ήμουν 18. Ήταν κάπως περίεργη φάση. Και ποια βεβαίως είναι και η αγαπημένη συνταγή που επιλέγουν οι Αυστραλοί? Λουκουμάδες με μέλι, με σοκολάτα, με τι? Επιμένει τώρα η Εύη στους λουκουμάδες εκεί να μάθει. Θα στα κάνω κάπως περίεργα τα πράγματα. Είμαστε οι μόνοι, από ό,τι ξέρω, στον κόσμο που προσφέρουμε 2 συνταγές. Έχουμε τραγανούς, έχουμε τραγανούς λουκουμάδες και έχουμε μαλακούς λουκουμάδες. Λόγω του ότι καταλάβαμε ότι... Στην Ελλάδα από κάθε μέρος, είτε από Κρήτη, από Ρόδο ή από οποιοδήποτε άλλο, το κάθε μέρος έχει τη δική του συνταγή. Και με το να κάνουμε 2 διαφορετικές συνταγές, πιάσαμε όσο πιο πολλούς μπορούμε. Μάλιστα. Οι περισσότεροι τι διαλέγουν όμως? Τους κλασικούς. Τους κλασικούς. Μετά έχουμε μεσοκολάτες και τα λοιπά πάνω. Θα σας φτιάξω εδώ μερικούς τώρα, αν θέλετε. Αλλά...
Τους κλασικούς, κλασικούς. Λοιπόν, δηλαδή, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Θα μας φτιάξεις live λουκουμάδες, 1-2 λεπτά δεν θέλει, λιγότερο. 2 λεπτάκια και κάτι. Ωραία, 2 λεπτά και μετά θα κλείσουμε τη σύνδεση, θα βγεις απ' έξω, δεν ξέρω, είναι εύκολο να πάρουμε και μία γεύση από το νυχτερινό Σίδνεϊ. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή είναι άδειος ο δρόμος. Ήταν κακός ο καιρός σήμερα. Οπότε τέτοια ώρα, 3 ώρα το πρωί, δεν θα δεις τίποτα. Μόνο κάποια αυτοκίνητα. Θα σου δείξω αν θέλεις όμως. Ωραία, πάμε λοιπόν να κλείσουμε με τη συνταγή την λοιπόν, περιζήτητη. Τραγανούς ή μαλακούς. Επειδή έσπασα το χέρι, έχω το παιδί εδώ. Α, είναι βοηθός. Είναι βοηθός. Ο Πειραιώτης. Έλληνας, Πειραιώτης. Πειραιώτης. Ολυμπιακός πιστεύω, Σέργιο, τώρα ποια συνταγή κάνουμε. Κάνουμε τους μαλακούς, μόνο και μόνο λόγω ώρας ότι είναι πιο γρήγοροι να φτιαχτούν. Βάση ώρας. Εσύ, Σέργιο, λοιπόν, είχες ασχοληθεί έτσι και όταν ήσουν στην Ελλάδα με το κομμάτι, σου άρεσε έτσι ερασιτεχνικά η ζαχαροπλαστική, γενικά το να φτιάχνεις έτσι γλυκά ή αποφάσισες στην Αυστραλία και μόνο να ασχοληθείς με αυτό. Μεγάλωσα σε τουριστικές επιχειρήσεις μέσα. Δηλαδή πάντα υπήρχε η μαγειρική και οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου. Απλά όταν ήρθα εδώ το αγάπησα παραπάνω το μαγείρεμα και μετά με τη ζαχαροπλαστική σιγά σιγά. Τώρα που η Αυστραλία έχει ανοίξει κάπως μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος βγαίνει έξω, κυκλοφορεί στις αγορές. Να σου πω την αλήθεια, όχι ακόμα όσο πριν. Ακόμα δεν έχουν φύγει τα μέτρα τα περισσότερα. Απλά φοβούνται, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω, έχει και η οικονομία να κάνει σχέση. Είναι πολλά στη μέση. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν πριν, έτσι ας πούμε. Λοιπόν, χάνουμε όμως εκεί την τέχνη, τη διαδικασία. Ξαναπέζουμε, sorry. Χάνουμε, λέω, τη διαδικασία εκεί τον Πειραιώτη που κάνει τις λουκουμάδες. Τον έχασε τον Πειραιώτη, να στο ξαναδείξω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε μία συνάδελφο, εδώ η Βάλια Ιμπού, η συνάδελφος, η οποία θέλει να μας στείλει στους λουκουμάδες. Κι εγώ θέλω. Θα κρυώσουν μέχρι να έρθουν επέστης, θα τη φέρουμε εδώ πέρα, είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο, λοιπόν. Λοιπόν, βλέπουμε. Λοιπόν, είναι οι Έλληνες οι οποίοι επιχειρούν εκεί στο μακρινό Σίδνεϊ. Τα έχουν καταφέρει περίφημα. Όπου και να πάει η Έλληνας, η αλήθεια είναι πετυχαίνει. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη σύνδεση, βέβαια, σήμερα. Δεν ξέρω, θες να βγεις προς τα έξω να κλείσουμε. Ό,τι θες εσύ. Θα βγω προς τα έξω να σου κάνω τη χάρη, να μην λες ότι δεν το έκανα. Σωστά είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πριν ξεχάσω, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μανολιό, ναι, στο Ηράκλειο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν Αυστραλία και έχει γύρω στο εξάμεινο που έφυγε, ήρθε εκεί πέρα. Ο Μανώλης λοιπόν έκανε το αντίθετο δρομολόγιο και ήρθε Ηράκλειο. Λοιπόν, κάτσε να πηδήξω έξω γιατί ξέχασα τα κλειδιά. Θα σπάσω και τα πόδια τώρα. Λοιπόν. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Σέργιου, λοιπόν, ζωντανή σύνδεση και εικόνα αυτή τη στιγμή, κεντρικός δρόμος εκεί στην περιοχή. Είναι κεντρικός, δηλαδή την ημέρα θα δεις αυτός ο δρόμος είναι γεμάτος. Είναι 3 λωρίδες εδώ και 3 από εκεί, είναι 6 συνολικά. Μάλιστα. Είναι πολύ κεντρικός. Περνάνε γύρω στα 300.000 αμάξια την ημέρα. Μάλιστα. Φαντάζομαι τι πελατεία θα έχεις. Λοιπόν, και είναι ποια περιοχή εκεί, στο Σίδνεϊ. Λέγεται Beverly Hills, έχουμε 2 μαγαζιά. Το ένα βρίσκεται σε μία άλλη περιοχή κοντά στο κέντρο της πόλης. Ναι. Στο Randwick λέγεται. Και εδώ πέρα είμαστε στο Beverly Hills. Είναι το πρώτο μας μαγαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και την αγάπη μου στην Ελλάδα. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,